Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Δευτέρα σήμερα, 8 του μηνός, 8 Ιανουαρίου 2018. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό να βρίσκομαι τούτη την ώρα στην Μίκρα, καθώς είναι Δευτέρα σήμερα, έχουμε την εκπομπή μας. Λόγω του προγράμματός μας δεν μπορούμε να κλωνοποιηθούμε. Θα σας ενημερώνουμε όμως, γιατί τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Στο Βόλιο, ο Ηρακλής προηγείται 2-0 του Ηρακλή Χαλκίδας με 25-20 το πρώτο, 25-20 και το δεύτερο. 9-6 προηγείται στο τρίτο. Θα είναι σπουδαίο αν πάρει μια καθαρή νίκη από μια ομάδα που αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία είναι πάνω από τον Ηρακλή. Μια θέση. Αν ο Ηρακλής κερδίσει, θα μπει ξανά στην τετράδα με τρίτο το Φίνικα Σύρου και θα αφήσει την πέμπτη θέση τον Ηρακλή Χαλκίδας. 16 τώρα από την προσπάθεια του Απόστολου Αρμενάκη. Μέχρι να τελειώσει το μάτς, ευχόμαστε γρήγορα, με 3-0 δηλαδή, και αν συνεχίσει έτσι ο Ηρακλής, για εκεί πάει το πράγμα. 16 προηγείται τώρα στο τρίτο σετ. Θα ασχοληθούμε λοιπόν αρχικά με το να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Είναι τηλεοπτικό το μάτς στην ΕΡΤ 2 και έχουμε την εικόνα και σας την περιγράφουμε. Θα ασχοληθούμε αρχικά λοιπόν με την εξέλιξη του αγώνα και με το που τελειώσει θα πούμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για όλες τις εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήπια ένα πολύ ωραίο φασκόμηλο πριν μπω στο στούντιο, έτσι για να φτιάξω τη φωνούλα μου, φυσικά από το καφεμάγαζο, από εκεί. Είτε στο καφεμάγαζο.gr, είτε στο 2310 70 55 54, είτε στην Ακαδήμου στον Εύοσμο, θα βρείτε υπέροχα βότανα, όπως το φασκόμηλο που ήπια πριν από λίγο, εξαιρετικό. Την σοκολάβ, υπέροχη σοκολάτα με διάφορες γεύσεις, και τον καφέ Βέντο, είναι κάποια από τα πολλά που διαθέτει το καφεμάγαζο, τα οποία πραγματικά είναι για να τα πίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. 12-7, ο Ηρακλής συνεχίζει να κάνει αυτό που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια ομάδα εντυπωσιακά καλή για τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής Χαλκίδας, που αρκετές φορές φέτος στο πρωτάθλημα ήταν στην τρίτη θέση, πλέον κινδυνεύει να βγει εκτός τετράδας, γιατί στην τετράδα θα ξαναμπεί ο Ηρακλής εφόσον ολοκληρώσει με 3-0 το μάτς. Προηγείται 2-0 σετ και 12-7 παίρνει time out ο προπονητής της ομάδος από την Χαλκίδα, στην οποία βλέπουμε παιδιά που έχει αναδείξει ο Ηρακλής, όπως είναι ο Τσολάκος, όπως είναι ο Κολτσιάκης, όπως είναι ο Χαραλαμπίδης, που έχουν κατακτήσει τίτλους με τον Ηρακλή και με την ανδρική ομάδα και φυσικά με τις ακαδημίες. Νομίζω ο Χαραλαμπίδης και ο Κολτσιάκης έχουν πάρει πρωτάθλημα με τους άνδρες, αν θυμάμαι καλά. Η ομάδα της Χαλκίδας που σήμερα έχει για πρώτη φορά στην επτάδα της 6-1 το λίμπερο τον Γκόμες, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά ο Γκόμες δεν δείχνει να τρομάζει σήμερα τον Ηρακλή, που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ξανά με τον Στέλιο τον Τζιουμάκα στο αρχικό σχήμα, ξανά με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να δείχνουν ότι αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ και η πολύ μεγάλη νίκη με 3-2 τους έχει ανεβάσει πάρα πολύ την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση, και δείχνουν ικανοί να κερδίσουν σχετικά εύκολα αυτό το παιχνίδι. 13-7 πλέον μετά την λανθασμένη επίθεση από τον Ηρακλή Χαλκίδας. Ο Ηρακλής μπροστά στο σκορ με συνέξι. Και φυσικά μόλις τελειώσει το παιχνίδι και μόλις τελειώσει η εκπομπή μας, θα πάμε μια βόλτα στο Coffee Square στο Ασβεστοχώρι, είτε για την κρέπα μας, είτε για το toast μας, είτε για το hot dog μας. Και ο καφές είναι εξαιρετικός. Αυτό μαθαίνω από πολλούς και χαίρομαι ότι πηγαίνουν για τον καφέ και για τον καφέ στο Coffee Square Δημοκρατίας 4, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου. 13-8 μείωσε ο Ηρακλής Χαλκίδας και ο Φωτιάδης. Το βιολί του, ο πιτσιρικάς που φτού-φτού, να μην το ματιάξουμε, είναι αυτός και ο Φέργιουσον. Μπάιρο Φέργιουσον και όχι η Φρέντερικ Μπάιρον που ακούγαμε νωρίτερα στην περιγραφή, τέλος πάντων. 14-8. Ο Φέργιουσον που είναι στο σέρβις, υποδοχή από την ομάδα της Χαλκίδας. Ο Γκόμες θα πάρει την επίθεση, ο Φωτιάδης θα βγάλει την άμυνα, ο Προύσαλης την μπάσα για τον Αρμενάκη. Το πλασέ θα τον σταματήσει τον μπλοκ. Ο Προύσαλης είναι εκεί πάλι. Νέα επίθεση για τον Ηρακλή με τον Εφρεμίδη. Ασταμάτητη αυτή η φάση.
Νέο πλασέ από τον Ηρακλή Χαλκίδας και πόντος για τους φιλοξενούμενους που μειώνουν σε 14-8. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, blue.libero@yahoo.gr. Για να δούμε τώρα τον Μπουράκη που μπήκε στη θέση του Μπαμπαλιούτα να τον ξεκουράσει λίγο, ο Φέργιουσον, ο Αρμενάκης, η μπάλα στο φιλέ, νέος πόντος για τον Ηρακλή Χαλκίδας που μειώνει σε 14-10. Ο Γιάννης Ορφανός, χρόνια του πολλά για χθες, όπως και ο Γιάννης Καρλατίδης, ο δεύτερος πασαδόρος της ομάδος, από τους εορτάζοντες χθες και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιόρταζε χθες, άντρες, γυναίκες. Ο Γιάννης Ορφανός λοιπόν επέλεξε τον Μπουράκη στη θέση του Μπαμπαλιούτα. Εντάξει, 45 χρονών δεν γίνεται, έπαιξε 5 σετ την Τετάρτη, να παίξει και σήμερα άλλα 3 σερί, τον ξεκουράζει, είναι λογικό. Αλλά τώρα θα πάρει time out γιατί η ομάδα της Χαλκίδας μειώνει ακόμα περισσότερο. Το 14-8 το έκανε 14-11 στο συν 3 ο Ηρακλής που προηγείται, θυμίζουμε, 2-0 στα σετ. Έχουμε time out για την ομάδα του Ηρακλή που πήρε ο Γιάννης Ορφανός πριν από λίγο. Ξαναλέω, τρόπος επικοινωνίας για ό,τι θέλετε, οτιδήποτε θέλετε, συγγνώμη, να γράψετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσουμε εδώ παρέα, να μας πείτε από πού μας ακούτε. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας blue.libero@yahoo.gr, το Facebook στη διάθεσή σας όλη την ώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για να δούμε τώρα την υποδοχή του Τζιουμάκα, η πάσα του Προύσαλη, ο Αρμενάκης, πάρα πολύ ωραίος πόντος. 15-11 από τον διαγώνιο του Ηρακλή, τον Απόστολο Αρμενάκη, ο οποίος θα πάει και στο σέρβις. Εξαιρετική η πάσα του Προύσαλη, και αυτό σε φόρμα, σε καλή κατάσταση. Και βλέπετε ότι από τη στιγμή που δόθηκε μία λύση στο οικονομικό, μία προσωρινή λύση στο οικονομικό, μονόμπλοκ τώρα του Φέργιουσον, 16-11 και δεύτερο τεχνικό time-out, ο Ηρακλής που πανηγυρίζει. Όλοι αγκαλιάζουν τον Μπαχαμέζο κεντρικό, τον Μπάιρον Φέργιουσον. Έλεγα λοιπόν ότι από το Ηρακλής Εθνικός, από το Εθνικός Ηρακλής το 3-1 πριν τις γιορτές, όπου τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά και η ομάδα κινδύνευε με το να διαλυθεί, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, από τη στιγμή που να είναι καλά οι άνθρωποι από την Αμερική βοήθησαν και όσοι από εδώ κοντά και ο κόσμος με τα έσοδα που έδωσε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σήμερα δεν είναι γεμάτο το γήπεδο, δυστυχώς. Και οι παίχτες έχουν πάρει πολύ μεγάλη ψυχολογία. Όταν ο αθλητής δεν σκέφτεται κάθε μέρα το οικονομικό και είναι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει, τότε θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Και αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα φέτος. Γιατί όχι να μην μπει στην τετράδα, γιατί όχι να μην δούμε κάτι καλό στα play-off και να συνεχίζουμε αυτό που λέμε, να βγάζουμε γούστα, όπως έγινε πρόσφατα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με γεμάτο γήπεδο. Αν καταφέρει ο Ηρακλής και ξεπεράσει το πρόβλημα της απαγόρευσης μεταγραφών, γιατί πλέον αυτός είναι ο στόχος, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα κεντρικό, και πιστέψτε με, αν το καταφέρει αυτό, θα ανέβει κι άλλο επίπεδο, εφόσον έρθει ο Έλληνας κεντρικός που θέλει ο Ηρακλής να αποκτήσει και να ανακοινώσει, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Χρειάζεται όμως συνέχεια ο κόσμος να είναι κοντά, χρειάζεται συνέχεια να υπάρχει στήριξη γύρω από την ομάδα, και ακόμα ένας πόντος τώρα με την κακή επίθεση. Ήταν πρώτος χρόνος του Θεόφιλου Τσολάκου, πόντος για τον Ηρακλή, καθώς ήταν αποτυχημένη η προσπάθεια. 17-11, Αρμενάκη στο σέρβις, καλό είναι, πάει για άσο και το κάνει. 18-11 από τον Απόστολο Αρμενάκη. Ο Ηρακλής που στη Χαλκίδα τότε είχε παίξει χωρίς τον Εφρεμίδη, είχε λυγίσει με 3-0. Ήταν η πρώτη αγωνιστική και σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, τελευταία με τον ΠΑΟΚ και πρώτη αυτή με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Επόμενη αγωνιστική, θα τα δούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια, είναι στη Σύρο με τον Φίνικα, που εκεί ο Ηρακλής, αν καταφέρει και κάνει διπλό, θα ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση.
24 βαθμούς έχει ο Φίνικα Σύρου, 18 πριν ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι. Με το καλό να έρθει το τρίποντο θα πάει στους 21, θα πιάσει τον Ηρακλή Χαλκίδας και θα είναι στην τετράδα ο Ηρακλής και πάλι. Ο Εθνικός εντυπωσιάζει, είναι στην πέμπτη θέση με 19 βαθμούς. Ο Εθνικός Πειραιός, έτσι, γιατί ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης είναι χαμηλά με 12. Και η επόμενη αγωνιστική είναι 13 Ιανουαρίου το Σάββατο στο νησί της Σύρου, ένα πολύ έξοδο ταξίδι αυτό. Για τον Ηρακλή που, εντάξει, ένα-ένα να τα δούμε, 18-11, υποδοχή από την ομάδα της Χαλκίδας και πόντος από τον Μάκη Κολτσιάκη που υπήρξε πρόσφατα και αρχηγός του Ηρακλή. Μειώνει για τον Ηρακλή Χαλκίδας 18-12. Όπως έχετε καταλάβει θα πάμε παρέα μέχρι το τέλος του σετ και ευελπιστούμε του αγώνα σε λίγο και μετά θα πούμε πολλά για το ρεπορτάζ, για το μπάσκετ, τις εξελίξεις με τη λύση συνεργασίας με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, αναμενόμενη από χθες, για το ποδόσφαιρο, τη σημαντική νίκη στον Εύωσμο και εύκολη όπως αποδείχθηκε με 0-3. Έχουμε αρκετά να καταγράψουμε, αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αγώνα στο βόλεϊ. Επίθεση με πάιπ από τον Τζιουμάκα, μπλοκ, μονό μπλοκ από τον Χαραλαμπίδη, μειώνει ο Ηρακλής Χαλκίδας σε 18-13. And the judges gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ευκαιρία για τον Ηρακλή που έβγαλε άμυνα. Ο Φέργιουσον θα ρίξει την μπάλα που έξω. Έξω λέει ο διαιτητής. 18-14. Μειώνει ο Ηρακλής Χαλκίδας και πάλι με ένα πολύ μικρό σερί, 2-3 πόντων. Έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, το συν 4, όντως είναι έξω η μπάλα. Κοντά μας φυσικά και τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, όπου μπορείτε να μάθετε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πληροφορική. Στα παιδικά τμήματα δέχονται και μαθητές από 5 ετών. Και για εμάς τους ενήλικες, Βασίλη μου, μετά τις γιορτές, που οι γιορτές τέλειωσαν από χθες ουσιαστικά, γιατί σήμερα και καλή επιστροφή στα σχολεία, στα παιδιά να ευχηθούμε και καλό κουράγιο σε όλους. Από σήμερα λοιπόν και 50% έκπτωση για εμάς τους ενήλικες για τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου και στη Βασιλίσσης Όλγας, 20-14 ο Ηρακλής, συν 6, Βασιλίσσης Όλγας 178 και Φλέμινγκ 13. Υποδοχή από τους φιλοξενούμενους, πρώτος χρόνος από το Χαραλαμπίδη, μείωση σε 20-15. Μικρό το κακό. Θυμίζουμε 25-20 το πρώτο σετ, 25-20 το δεύτερο, καρμπών. Και 20-15 στο τρίτο ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής Χαλκίδας που άλλαξε διαγώνιο πήρε τον Γκόμες. Και σήμερα τα βρίσκει σκούρα, γιατί ο Ηρακλής είναι σε πολύ καλή μέρα. Εδώ είναι τέταρτη μπάλα, τέσσερις μπάλες όπως λέμε στο βόλεϊ και 21-15 πανηγυρίζουν οι παίκτες του Γιάννη Ορφανού. Ξανά η φάση, τη βλέπουμε, ναι, στο φιλέ ο Χαραλαμπίδης στον αποτυχημένο πρώτο χρόνο που επιδίωξε. Σέρβις για τον Πιτσιρικά, τον Παναγιώτη τον Ευγενίδη που έβγαλε μια άμυνα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για σεμινάριο με το πόδι. Το μπλοκ, νέα επίθεση για την ομάδα της Χαλκίδας, ο Κολτσιάκης, το μπλοκ. Ευκαιρία για τον Ηρακλή τώρα με το Προύσαλη που κάνει άψογο πλασέ και τελειώνει η φάση σε 22-15 από τον αρχηγό του Ηρακλή που και σήμερα έχει κέφια. Έχει κάνει ένα εντυπωσιακό τελείωμα στον τελευταίο πόντο του δεύτερου σετ. Το 25-20 δηλαδή, πήρε τον πόντο μόνος του στην κυριολεξία. Λοιπόν, 22-15, ο κόσμος χειροκροτεί. Η ομάδα είναι πολύ κοντά σε μια ακόμα πολύ σπουδαία νίκη και πόσο μάλλον όταν την κάνεις απέναντι σε αντίπαλο που πριν ξεκινήσει το μάτς είναι πάνω από σένα και σε έχει κερδίσει το πρώτο μάτς με 3-0. Ευγενίδη στο σέρβις, υποδοχή βγαίνει δύσκολα, η επίθεση για τον Κολτσιάκη που θα περάσει με πλασέ. Ο Γκόμες λίγα πράγματα,
Γιατί μας ζαλίσανε τις τελευταίες μέρες με τη μεταγραφή του Γκόμες στον Ηρακλή Χαλκίδας και το μπαμ και το μπουμ. Αλλά σήμερα δεν έχει ούτε μπαμ ούτε μπουμ. Έχει Ηρακλή και πάμε για 3-0. Ο Κολτσιάκης στο σέρβις για τον Ηρακλή Χαλκίδας, που έχει και ένα μεγάλο ήττα μπροστά αριστερά στο στήθος, στο σήμα. Βγήκε υποδοχή από τον Εφρεμίδη, επίθεση από τον Τζιουμάκα, η άμυνα, νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους και πόντος 22-17 θα μειώσουνε με τον Αμαριανάκη, νομίζω είναι ο γιος του γνωστού, βετεράνου πετοσφαιριστή. 22-17 λοιπόν, 3 πόντους ακόμα θέλει ο Ηρακλής για να κατακτήσει το σετ και να πάρει μια πεντακάθαρη νίκη με 3-0. Η υποδοχή βγαίνει τώρα από τον Τζιουμάκα, θα πάρει την επίθεση ο Αρμενάκης, τον περιμένει εκεί το μπλοκ, η φάση θα συνεχιστεί με την πάσα του Εφρεμίδη για τον Αρμενάκη. Η υποδοχή, άμυνα μάλλον από τον Κολτσιάκη, Αμαριανάκης, ο Μπουράκης βγάζει πολύ, πολύ ωραία άμυνα ο νεαρός λίμπερο και τελειώνει τη φάση ο Στέλιος Τζιουμάκας. Οι δύο πιτσιρικάδες, ο Μπουράκης έβγαλε, ο Τζιουμάκας καθάρισε. 23-17, ακόμα πιο κοντά ο Ηρακλής να πάρει το μάτς και να ξαναμπεί στην τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος της Α1. Σημαντική υπόθεση, δεν το συζητάμε. 23-17, μπήκε και ο Ελευθερίου για το μπλοκ. Ο Κύπριος, το σέρβις τώρα είναι ο αρχηγός, ο Κώστας Προύσαλης. Με floating θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ξέρω είναι λίγο άχαρο να περιγράφω το στούντιο, αλλά τι να κάνουμε. Πρώτος χρόνος από την ομάδα της Χαλκίδας που μειώνει σε 23-18. Με τον Χαραλαμπίδη να παίρνει τον πόντο και να πηγαίνει και στο σέρβις. Με πλασέ τελείωσε την φάση, τη βλέπουμε ξανά στο replay. Θυμίζω FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Συνεχίζουμε με μίκρα, συνεχίζουμε με βόλεϊ και set ball, match ball για τον Ηρακλή 24-18 και διάλειμμα θα κάνουμε, Βασίλη μου. Μας βοηθάει σε αυτό ο βολεϊκός Ηρακλής. 24-18. Πολύ πιο εύκολα αυτό το σετ σε σχέση με τα πρώτα δύο, που και εκεί ο Ηρακλής μέχρι το 15 πήγαινε κοντά με την ομάδα της Χαλκίδας. Είναι ένα σπουδαίο τρίποντο το οποίο έρχεται. 24-18, Νικόλας Ελευθερίου στο σέρβις. Υποδοχή βγήκε άσχημα, πρώτος χρόνος μέσα από τον παίχτη του Ηρακλή Χαλκίδας. 24-19, πάλι θα πω μικρό το κακό, καθώς υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τον Ηρακλή για να τελειώσει το μάτς. Δεύτερο μάτς μπολ τώρα. Ο Γκόμες είναι στο σέρβις, ο Βενεζουελάνος. Με φλότινγκ περνά, ο Μπουράκης έβγαλε, ο Προύσαλης για τον Αρμενάκη. Τελειώνει την φάση, τελειώνει το παιχνίδι. Πολύ πολύ σημαντικό τρίποντο και μπράβο στην ομάδα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, πολύ καλά μπήκε το 18, 3 Ιανουαρίου Ηρακλής ΠΑΟΚ 3-2, 8 Ιανουαρίου Ηρακλής Χαλκίδας 3-0, με 25-20, 25-20 και 25-19 και εύκολα, πολλά μπράβο στην ομάδα που το κατάφερε και πήρε αυτό το σημαντικό τρίποντο. Βαθμολογία. Ολυμπιακός 36, ο ΠΑΟΚ 26, ο Φίνικας Ήρου 24, ο Ηρακλής 21 βαθμούς, τέταρτος, μαζί με τον Ηρακλή Χαλκίδας που τον κέρδισε σήμερα. Πανηγυρίζουν εδώ και καλά κάνουν μέσα στα χαμόγελα είναι οι παίκτες του Γιάννη Ορφανού. Ο Εθνικός Πειραιός 19, η Κηφισιά 15, η Νίκη Αιγινίου 15, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 12, Παμβοχαϊκός 11, Παναθηναϊκός 8 και Παναχαϊκή μόλις 2 βαθμούς. Για τον Παναθηναϊκό το ξαναπώ. Από τους 8, τους 3 τους πήρε με τον Ηρακλή εκείνο το 3-0 που πραγματικά ήταν
ήταν μια πολύ κακή ημέρα. Γιατί είδατε πώς έχει ξεφύγει τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει 8, ο Ηρακλής έχει 21, δεν ασχολείται καν με τις τελευταίες θέσεις. Ο Ηρακλής ξανά λοιπόν στην τετράδα. Αποθεώνεται η ομάδα του Ηρακλή από τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο. Δύσκολη ημέρα και ώρα. Δευτέρα στις 6 ήταν το παιχνίδι. Έχουμε το μικρόφωνο ανοιχτό και περιμένουμε μήπως υπάρξει, Βασίλη μου, κάποια τοποθέτηση ζωντανά από το δεύτερο κρατικό κανάλι πριν πάμε στο διάλειμμά μας και να επανέλθουμε με μπάσκετ και βόλεϊ που έχουμε να πούμε πάρα πολλά από τα χθεσινά παιχνίδια, τη νίκη του ποδοσφαίρου και την ήττα του μπάσκετ. Αλλά πρωτίστως θα δώσουμε λίγο χρόνο, νομίζω το αξίζει να δώσουμε κι άλλο χρόνο στο βόλεϊ μετά την σπουδαία νίκη με 3-0. Επαναλαμβάνω, 25-20, 25-20 και 25-19 πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Μίκρα απέναντι στον Ηρακλή Χαλκίδας. Η εικόνα εξακολουθεί και είναι μπροστά μας από την ΕΡΤ 2. Προφανώς θέλω να πιστεύω θα προχωρήσουν και σε δηλώσεις, ζωντανά να βγάλουν δηλαδή στον αέρα. Γι' αυτό και είμαστε σε αναμονή. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Στέλιο Τζιουμάκο, ο οποίος κάνει ζωντανά δηλώσεις. Πού κρύφηκε το παιχνίδι, ήταν καλύτερο ο Ηρακλής, έγιναν πολλά λάθη από την Χαλκίδα. Κυρίως επειδή το καλύτερο στοιχείο της Χαλκίδας είναι το σέρβις, μπόρεσαμε να την κρατήσουμε υποδοχή, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πολλές επιλογές στην επίθεση. Και αυτό μας έδωσε ένα μικρό πλεονέκτημα. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα έχετε φτάσει πλέον τους 21 βαθμούς. Φαντάζομαι ότι ούτε εσείς το περιμένατε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, εμάς ο στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην οκτάδα. Έχουμε κάνει κάποιες καλές νίκες, όπως είναι το ΠΑΟΚ. Είστε και σχεδόν κοντά στη σωτηρία πλέον. Είμαστε. Ναι. Είστε ισοσμένοι, να το πω έτσι, απλά ίσως. Ναι. Οπότε από εδώ και πέρα φαίνεται και το άγχος και μπορείτε να κάνετε και κάτι παραπάνω, έτσι. Δεν ξέρω. Παίζουμε πιο απελευθερωμένοι, παίζουμε με ομάδες έχουν αυτές ένα στόχο και έχουν αυτές το άγχος. Εμείς το πετύχαμε το στόχο μας και πλέον παίζουμε να το ευχαριστηθούμε και να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ενώ βλέπουμε και τους συμπαίκτες που φωτογραφίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ήταν για σένα αυτά τα δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά και το προηγούμενο και αυτό που ήσουν βασικός. Ακούμε πάντα ζωντανά τον Στέλιο Τζιουμάκα. Λοιπόν, οπότε η ομάδα έχει και πολλά νέα ταλέντα. Αλλά επειδή λέμε ότι το μήνυμα κάτω από τη δουλειά θα πέσει, είσαι ο γιος του Σοκράτη του Τζομάκα ο δεύτερος, ο αδερφός σου παίζει στην Ιταλία, παίζει και στην εθνική ομάδα, θα το φτάσεις? Να φτάσει το Γιώργο δύσκολα. Δύσκολα, γιατί? Δύσκολα, γιατί δύσκολα. Ο Γιώργος έχει ξεχωρίσει από μικρός, έχει φτάσει ήδη σε πολύ ψηλό επίπεδο, είμαι αρκετά πίσω του. Ποτέ δεν ξέρεις, είσαι και σε μια ηλικία που μπορείς. Γι' αυτό δουλεύω, αυτό προσπαθώ. Ναι. Απλώς εντάξει, επειδή τον ξέρω τον αδερφό μου, είναι πολύ πυκνωμένο, έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά, έτσι. Ναι. Και το χαίρεσαι και εσύ, φαντάζομαι. Σαφώς. Βλέπουμε τα παιχνίδια του, το χαιρόμαστε. Τον παπά τον ξεπέρασε ή ακόμα όχι? Θα σου πω, τον παπά δεν τον έχω δει να παίζει. Δεν τον είδες? Δεν τον έχω δει να παίζει, μόνο έχω ακούσει. Έχω ακούσει όμως καλά λόγια. Εγώ τον έχω μεταδώσει κιόλας. Αλήθεια. Ναι, εντάξει, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει πάρα πολύ καλά στην εποχή του, δεν τον έχει δει να παίζει, αλλά μπορώ να σου πω εγώ ότι ήταν από τους πιο καλούς κεντρικούς και βοήθησε σημαντικά και την ομάδα του Άρη τα χρόνια που αγωνίστηκε. Λοιπόν, εσύ βέβαια παίζεις σε μια άλλη θέση, είσαι ακραίος. Τρεις διαφορετικές. Γιώργος Διαγόπουλος. Και να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα στην συνέχεια της καριέρας σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Αυτά λοιπόν και από τον Στέλιο τον Τζιουμάκα. Αυτός ήταν ο Στέλιος Τζιουμάκας, βέβαια η ερώτηση του συναδέλφου γιατί ότι εξασφαλίστηκε η παραμονή στην κατηγορία ενώ με τη σημερινή νίκη ο Ηρακλής είναι τέταρτος. Εντάξει, δεν θα την σχολιάσω παραπάνω. Θυμίζω για όσους έρχονται τώρα στην παρέα μας, ο Ηρακλής κέρδισε πριν από λίγο με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση που δεν άφησε περιθώρια στον Ηρακλή Χαλκίδας. Ένας Ηρακλής Χαλκίδας που θυμίζουμε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έχασε 3-2 από τον ΠΑΟΚ. Από τον Ηρακλή σήμερα έχασε 3-0. Έχουμε, Βασίλη μου, και τον Δημήτρη τον Εφρεμίδη να ακούσουμε αν είναι εφικτό. Να ξαναβάλω ήχο.
Μπίλι μου. Μπίλι! Να ακούσουμε τον Δημήτρη Εφρεμίδη ζωντανά από την Ερδί. Δεν καβάλισαμε σε εισαγωγικά το καλάμι μετά από τη μεγάλη νίκη που είχαμε τον Πάο. Δείξαμε σοβαρότητα και κατακτήσαμε τους βαθμούς που τους κρατάμε και συνεχίζουμε. Είσαι βέβαια από τους πιο έντονους παίκτες στην Εξάδα, αλλά αυτό που λέμε η ομάδα βρίσκεται με κλειστά μάτια. Παίζετε πολύ σωστά τις κομπίνες, βγάζετε μπλοκ, η επίθεση πάει εκεί που πρέπει, έχετε καλή υποδοχή. Είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν μια δεμένη ομάδα. Ναι, σίγουρα είμαστε μια δεμένη ομάδα όπως είπες. Θέλω να σταθώ ότι έχουμε πολύ έμπειρους παίχτες. Έχουμε παίχτες που έχουν παίξει, έχουν διεθνείς συμμετοχές, τον Κώστα τον Μπούσαλη, τον Λαβίδο Παπαλιούδα, τον Τόλι Θαμενάκη. Είναι παίχτες παγκοσμίου κλάσεως, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε και κρατάνε την ομάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και εμείς, βέβαια, εντάξει, εγώ αρκετά έμπειρος σε σχέση με τα πιο νέα παιδιά. Αλλά όλοι μαζί συμβάλλουμε σε ένα πολύ καλό κλίμα και ο προπονητής και η διοίκηση, όλοι οι προπονήσεις, όλα βοηθάνε. Για Πασαδόρος και Ολύμπειρο, έχεις δίκιο, είναι από τους πλέον έμπειρους στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, ναι. Εδώ βλέπουμε τον Γκόμες, ο οποίος δεν πήγε καλά σήμερα. Θέλω και το σχόλιο σου μετά γι' αυτό. Εντάξει, τώρα ο Χάρη Γκόμες δεν θα τον κρίνουμε σαν παίχτη έτσι, από μια εμφάνιση. Ξέρουμε ότι έχει ένα θέμα με τον νόμο του. Είναι τεράστιος παίχτης. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι παίχτης είναι. Εντάξει, έκανε μια κακή εμφάνιση. Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα θέμα με το χέρι του από ό,τι φάνηκε ακόμα. Δεν βαράει τις μπάλες με δύναμη, πάει με πλασόγραφα, πάει τεχνικά, γι' αυτό ίσως να μην έχει την απόδοση που θέλει. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός ο κόσμος που ξέρουμε. Έτσι, ο κόσμος που ξέρουμε είναι από τους καλύτερους διαγωνίσεις στον κόσμο, έτσι, μην το παραθούμε. Αλλά εντάξει, σήμερα δεν πήγε τόσο καλά. Επίσης θα το ξεπεράσει, θα δεθεί με την ομάδα του, είναι ένα μεταβατικό στάδιο και αυτό, ένα μετά από τον ΠΑΟΚ, μετά από όσα πρωταθλήματα. Και επίσης θα το ξεπεράσει, δεν έχει ανάγκη, είναι πολύ εύκολο παίκτη. Τώρα, επειδή λέμε τρώγοντας έρχεται η όρεξη η δική σας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Η όρεξή μας μπορεί να φτάσει μέχρι. Θέλουμε, όπως είπες, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αδικήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό λέμε με συνέχεια. Θέλουμε να παίξουμε το βόλιο που μπορούμε. Δεν θα τρελαθούμε να πούμε πάνω να σηκώσουμε όλα. Δεν λέμε αυτό. Δεν καβαλάμε κανένα καλάμι ποτέ. Αλλά δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε τις ομάδες που μπορούμε να τις κερδίσουμε, να τις κερδίσουμε. Και πιστεύω σχεδόν όλες τις ομάδες μέσα στην έδρα μας έχουμε τη δυνατότητα να τις κερδίσουμε και εκτός έδρας να τις χτυπήσουμε όλες, να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Δεν βάζουμε αριθμό να βγούμε τρίτη, να βγούμε τέταρτη, να βγούμε πέμπτη. Δεν είναι σωστό αυτό, θα έλεγα. Εμείς κάθε αγώνα ξεχωριστά, κάθε πόντο ξεχωριστά, να μην αδικήσουμε όπως είπα τον εαυτό μας, τίποτα άλλο. Και εκτός από τη μεγάλη αγωνιστική σου εμπειρία, οφείλω να σου πω ότι έχεις και πολύ μεγάλη εμπειρία στον τρόπο που μιλάς. Κάτι που σημαίνει ότι όταν σταματήσεις θα είσαι από τους σχολιαστές εδώ δίπλα σε μένα, στο υπόσχομαι αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Καλή επιτυχία, να σου ευχηθούμε στη συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Υγεία. Αυτός ήταν και ο Δημήτρης ο Εφρεμίδης. Νωρίτερα ο στήριος του Τζιουμάκας, τώρα ο Δημήτρης ο Εφρεμίδης. Από τη ζωντανή μετάδοση και την κάλυψη, την τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 του αγώνα. 25-20, 25-20, 25-19. Πολύ σημαντικό τρίποντο για τον Ηρακλή στο βόλεϊ απέναντι στον Ηρακλή Χαλκίδας. Κάτσε να δω, Μπίλη μου, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μήπως έχουμε και κάτι ακόμα. Αν και λογικά τώρα θα πάνε σε δήλωση κάποιον από τους φιλοξενούμενους. Λογικά λέω εγώ τώρα, με το φτωχό με το μυαλό, γιατί ήδη ακούσαμε δύο παίκτες του Ηρακλή. Το Γιάννη Ορφανό μήπως περιμένω, όχι. Πήγε σε διαφημίσεις, η ΕΡΤ2, οπότε πάμε και εμείς σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στην ώρα για μπλε ζωντανά στο Λίμπερο 107,4, αφού αφιερώσαμε το πρώτο μισάωρο και καλά κάναμε νομίζω για την περιγραφή με εισαγωγικά η λέξη του τρίτου σετ και τελευταίου για την σημαντική νίκη του Ηρακλή 3-0 απέναντι στον Ηρακλή Χαλκίδας. Θα επιστρέψουμε αποκλειστικά με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με όλα αυτά που έγιναν χθες και όλα αυτά που περιμένουμε από εδώ και πέρα, ειδικά στο μπάσκετ που είχαμε και σοβαρές εξελίξεις μετά την ήττα από το Περιστέρι χθες στο Ιβανόφιο. Πάμε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Το πρώτο μισάωρο το αφιερώσαμε χρονικά και καλά κάναμε στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, καθώς ήταν σε εξέλιξη το μάτς. Μπήκαμε μέσα στο 2-0 σετ, το κάναμε 3-0 και τελείωσε η μπουγάδα. Ηρακλής Χαλκίδας 3-0. Ποια αγωνιστική ήταν αυτή? 12η ήτανε. 12η αγωνιστική, 25-20, 25-20 και 25-19. Εύκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που ήταν στην τέταρτη θέση. Τέταρτος πλέον είναι ο Ηρακλής, 3 πόντους πίσω από το Φίνικα Σύρου. Στη Σύρο θα πάει να παίξει τώρα η ομάδα του Γιάννη Ορφανού. Το Σάββατο 13
του μηνός. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καβαδίας θα φτιάξει σε λίγο μια υπέροχη σοκολάτα Σοκολάβ από την εταιρεία Καφεμάγαζο. Καφεμάγαζο.gr 2310 70 55 54. Και στην Ακαδήμου στον Εύωσμο, είτε αν θέλετε να πιείτε τη σοκολάτα του Βασίλη, είτε αν θέλετε να πιείτε καφέ Βέντο, είτε αν θέλετε να πιείτε τα βότανα και τα τσάγια που είναι τα αγαπημένα μου, στο καφέ μάγαζο θα πάτε. Ρας ακούμε. Έλα ρε μπίλι μου. Είσαι πολύ μπροστά. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Χθες είδαμε κάτι που δυστυχώς δεν μας έκανε εντύπωση. Χθες είδαμε κάτι που δυστυχώς δεν μας παρεξένεψε. Χθες στο γεμάτο Ιβανόφιο δεν πέσαμε από τα σύννεφα ούτε ανακαλύψαμε την Αμερική. Είδαμε τον Ηρακλή που βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια και το κακό είναι ότι τον βλέπαμε ακόμα και όταν κέρδιζε. Απλά όταν κερδίζεις λες εντάξει και με μισό μηδέν. Αυτό στο ποδόσφαιρο το λέμε. Τέλος πάντων, και με μισό καλάθι είμαι οκ. Okay. Πάρα πολλά τα λάθη. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Σε κακή ημέρα αρκετή. Προσπάθησε ο Πιτσιρικάς ο Γεωργάκης, έδωσε τα πάντα. Ο Χαριτόπουλος, ο Καλαϊτζίδης ήταν σε καλή μέρα. Αλλά μέχρι εκεί δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ενώ ο Βαγγέλης Αλεξανδρής δεν έκανε κάτι ώστε να απομακρυνθεί ο Μπούμπαλο όσες μέρες ήταν προπονητής για να έρθει ένα διάρρη που φωνάζουμε από το καλοκαίρι ότι χρειάζεται ένα διάρρη γιατί δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τον Ντότσιο και τον Καγκαλούδη. Έχουν σκάσει και χρειάζεται ένας παίκτης εκεί. Από την αρχή το ουρλιάζαμε γι' αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που τον είχε στη διάθεσή του γιατί τον έβαλε μόλις 2 λεπτά. Γιατί όπως και να είναι, είναι 2-12. Υποτίθεται ότι το μεγάλο ατού του Περιστερίου, πέρα από τον Κλάρκ που έβαλε καμιά 7 τρίποδα και άλλα 3-4 έβαλε ο Πολυτάρχου, που ο Ρακλής δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να βάζει 11 τρίποδα σε παιχνίδι. 3 έβαλε, αν δεν κάνω λάθος. Υποτίθεται λοιπόν ότι το ατού ήταν ο Σκορδίλης και για να τον περιορίσεις έχεις πάρει τον Μπούμπαλο. Γιατί από δηλώσεις, δόξα τω Θεώ, ήμασταν χορτασμένοι. Ότι ο Ηρακλής πάει για άνετη άνοδο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανέβει, ότι αν δεν ανέβουμε θα πέσουμε όλοι στη θάλασσα, ότι το budget που αυτό είναι μια αλήθεια είναι 50% πιο πάνω σε σχέση με τον περσινό και βλέπουμε τελικά μια ομάδα που έχει κάνει ήδη 3 ήττες. Από τον Απόλλωνα στην Πάτρα, από τη Δόξα Λευκάδας και τον Περιστέρι στο Ιβανόφιο. Κάτι έπρεπε να γίνει και το κάτι έπρεπε να γίνει. Αν θυμάστε το λέγαμε και σε παιχνίδια που ο Ηρακλής κέρδιζε, όπως είχε κερδίσει την παράταση δύσκολα με τους 30 πόντους του Μπούμπαλο στην Καρδίτσα, δεν μπορεί να ξέχασε ο Μπούμπαλο το μπάσκετ. Και θα δούμε τώρα νέος ο προπονητής, ο κύριος Λευτέρης Χατζηκυριακίδης και καλή επιτυχία να το ευχηθούμε, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Έχει ανακοινωθεί από το μεσημέρι το αναμενόμενο λύση συνεργασία με τον Αλεξανδρή, ο οποίος χθες ξέφυγε και δυστυχώς δεν αντέδρασε σωστά απέναντι στον κόσμο. Με μια χειρονομία. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κύριος Χατζηκυριακίδης για τον Μπούμπαλο. Έλεγα λοιπόν για εκείνο το μάτς στην Καρδίτσα. Για κάποια άλλα παιχνίδια και μέσα στο Ιβανόφιο, όπως στην πρεμιέρα με τον Ερμία Αγιάς που τα θυμάμαι έτσι, ήρθε η νίκη δύσκολα. Όπως με το Δούκα που είναι τελευταίος και ήρθε η νίκη στον Πόντο. Ήταν πάρα πολλά τα καμπανάκια και στην Πάτρα και με τη Λευκάδα. Αλλά η κριτική τότε. Για κάποιους ήταν κακοπροαίρετη. Δεν ήταν κακοπροαίρετη η κριτική που ασκούσαμε. Ήταν καλοπροαίρετη. Και είχαμε γεμίσει καμπανάκια μέσα στο στούντιο. Χθες ήρθε ολοκληρωτικά η μεγάλη καμπάνα. Το Περιστέρι είναι πλέον στην Α1. Δεν νομίζω κανείς να έχει διαφορετική άποψη γι' αυτό. Όταν μια ομάδα είναι αίτητη μετά από... Ποια αγωνιστική ήταν αυτή... 12. Ναι, μετά από 12 παιχνίδια, όταν έχει κάνει 12 στα 12, έχει ανέβει το Περιστέρι. Τώρα τι γίνεται. Τουλάχιστον
ο κύριος Δρακόπουλος πήρε μια απόφαση που ίσως θα μπορούσε να την πάρει και νωρίτερα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να αλλάξεις δωδεκάδα και δεν πρέπει να αλλάξεις δωδεκάδα γιατί θα διαλύσει την ομάδα. Μπορείς να κάνεις το περίφημο κλισέ που λέμε ηλεκτροσοκ ή σοκ σκέτο με την αλλαγή προπονητή, ο οποίος Βαγγέλης Αλεξανδρής έδειξε και πέρυσι και φέτος ότι δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, και το κάτι παραπάνω είναι η άνοδος. Γιατί γι' αυτό το σκοπό ήρθε στην ομάδα, για να οδηγήσει τον Ηρακλή στην Α1 κατηγορία. Πέρυσι δεν τα κατάφερε και φέτος δεν τα κατάφερε. Θα μου πεις, το λες στα μισά. Το λέω στα μισά, αλλά ήδη η πρώτη θέση χάθηκε από πάρα πολύ νωρίς. Ενώ πέρυσι ο Ηρακλής από τον Πανιόνιο την πρωτιά την έχασε, ισοβάθησε με τον Πανιόνιο και την έχασε τελευταία αγωνιστική. Που πήγε και έχασε μέσα στο Κερατσίνι προτελευταία και μετά ήταν ήδη αργά. Έχει γίνει λοιπόν αυτή η αλλαγή προπονητή. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Λευτέρη Χατζικυριακίδη. Και το έργο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. 48 ετών ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες Α2 και στην Α1 είχε παρουσία. Πρόσφατα ήταν στη Δόξα Λευκάδας, όταν λύθηκε η συνεργασία και ήρθε η Δόξα Λευκάδας χωρίς τον Χατζικυριακίδη, ήρθε και ήττα από τον Ηρακλή. Απλά το καταγράφω, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Φαίνεται ότι έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη από τον κύριο Δρακόπουλο. Ο κύριος Δρακόπουλος που βάζει τα χρήματά του και περιμένει αυτά να αποδώσουν. Γιατί όταν λέμε για 50% αύξηση στο budget, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. 50% είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και έχει δύσκολο έργο. Γιατί έχει δύσκολο έργο? Γιατί πρέπει να διαχειριστεί μια ομάδα που είναι πληγωμένη. Πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα και δεν ξέρω τώρα, εγώ προπονητής δεν είμαι και δεν θα γίνω ποτέ. Νομίζω ήρθε η ώρα να αρχίσει ο Ηρακλής να παίζει λίγο και με τους ψηλούς. Από τη στιγμή που για χύψη λόγους δεν υπάρχει επιθετικός πλουραλισμός, αν εξαιρέσεις τις καλές μέρες, να είναι καλά, του Γιάννη του Γκαγκαλούδη, του αρχηγού, που δεν μπορεί κάθε μάτς να βάζει 20 και 25 πόντους. Θα έχει και κακές στιγμές, αλλά εκεί που έχει κακές στιγμές πρέπει να υπάρξουν κι άλλοι. Και άμα δεν πάρεις ένα διάρρη, πώς θα υπάρξουν άλλοι? Θα μου πεις, για να πάρεις διάρρη πρέπει να διώξεις τον Μπούμπαλο. Είναι θέματα λεπτά. Πρέπει να διαχειριστεί όλα αυτά λοιπόν ο νέος προπονητής. Και μην ξεχνάμε ότι βάσει του συστήματος διεξαγωγής, ο Ηρακλής ήδη έχει πολύ δύσκολο έργο. Και εξηγούμε. Μην κοιτάμε μόνο τη βαθμολογία. Να κοιτάμε και το τι γίνεται, ποιος παίζει με ποιον. Γιατί ο Ηρακλής έτσι την πάτησε. Έπαιξε με την καλύτερη και πιο φορμαρισμένη ομάδα των play-off, το Φάρο Κερατσινίου, και δεν ανέβηκε. Θυμίζουμε λοιπόν ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν το Περιστέρι, το ξεχνάμε ήδη. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή, τον Χολαργό, τη Δόξα Λευκάδας και την Καστοριά, έτσι όπως είναι τώρα η βαθμολογία. Ο Απόλλων Πάτρας που έχασε στην Καστοριά είναι πέμπτος. Αν ο Απόλλων Πάτρας μπει στην τετράδα των play-off, έκτος είναι ο Απόλλων Πάτρας, συγγνώμη, αν μπει στην τετράδα των play-off, τότε θα είναι δύο ομάδες μέσα σε αυτήν που τον έχουν κερδίσει τον Ηρακλή. Η Δόξα Λευκάδας και μάλιστα στο Ιβανόφιο και ο Απόλλων Πάτρας στην Πάτρα. Ο Ηρακλής καλείται να τις ισοφαρίσει, τον Απόλλων Πάτρας στο Ιβανόφιο για να πάει στο 1-1 και τη Δόξα Λευκάδας εκτός έδρας, που είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, για τον Ηρακλή μιλάμε, για να πάει επίσης στο 1-1. Γιατί χτύπα ξύλο, αν η Δόξα Λευκάδας κάνει το 2-0, θα μου πεις πού πας τώρα. Πού πάω τώρα, όλα τα σκέφτομαι, γιατί πέρυσι έτσι την πατήσαμε. Αν η Δόξα Λευκάδας κερδίσει το παιχνίδι του δεύτερου γύρου και κάνει 2-0 και παίξει με τον Ηρακλή, τότε θα θέλει μόλις μία νίκη για να περάσει ή για να ανέβει, ανάλογα πού θα τον παίξει τον Ηρακλή. Αν θα τον παίξει στον ημιτελικό των play-off ή στους τελικούς των play-off, βάσει της όποιας θέσης τερματίσουν οι δύο ομάδες. Γιατί αν γίνει το 2-0 στη Λευκάδα, ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες για να το πάει στο 3-2 και να περάσει ή να ανέβει αυτός κατηγορία. Τώρα το Περιστέρι έχει 24, που έχει καθαρίσει την μπουγάδα. Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Όταν έχεις, ξανά το λέω, ας κουράζω, 50% αυξημένο budget, έχεις πάρει παίκτες Α1 που μπορούν να σταθούν
Και κάτι ακόμα, δεν ξεχνάω τις δηλώσεις του κυρίου Αλεξανδρή, γερός να είναι ο άνθρωπος και καλή συνέχεια στην πορεία του, που μας έλεγε εδώ στην ώρα για μπλε ότι είμαι έτοιμος σε μία μέρα να δημιουργήσω ομάδα Α1. Βάσει αποτελεσμάτων, σε πόσες μέρες δεν δημιουργήθηκε η ομάδα Α2 που θα μπορεί να είναι ανάσα από το Περιστέρι. Γιατί 12η αγωνιστική ο Ηρακλής όσον αφορά την πρώτη θέση πέταξε λευκή πετσέτα χθες. Έχασε εύκολα. Πόσο μάλλον να δημιουργούσε μια ομάδα Α1. Και από την άλλη εκείνη η ατάκα ότι μπορώ να βρω 5 Αμερικανούς σε μια μέρα. Τον έναν ψάχνουμε. Τον έναν Στιλ Κλάρκ, ο οποίος θα βλέπει το καλάθι σαν Βαρέλι. Δεν τον έχουμε όμως. Ο Ηρακλής έχει 21 βαθμούς μαζί με τον Χολαργό, αλλά ο Ηρακλής έχει κερδίσει, οπότε είναι αυτός δεύτερος, ο Χολαργός τρίτος. Η Δόξα Λευκάδας τέταρτη με 20 και η Καστοριά πέμπτη με 20. Αν σήμερα τελείωνε το πρωτάθλημα, εκεί τελείωνε και η ιστορία. Και θα έπαιζε ο Ηρακλής με την Καστοριά και ο Χολαργός με τη Δόξα Λευκάδας. Και μετά ο Ηρακλής, αν αποκλείσει την Καστοριά, θα παίξει με τον νικητή Χολαργού Δόξα Λευκάδας. Έτσι δίνουμε μια εικόνα και είναι πάρα πολύ νωρίς. Επόμενη αγωνιστική για το μπάσκετ. Πάει 13 του μηνός το Σάββατο που μας έρχεται στο Μαρούσι. Η Λάρισα υποδέχεται τον Χολαργό. Το Περιστέρι υποδέχεται την Καστοριά. Σε άλλα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν, Ερμής Αγιάς Δόξα Λευκάδας και Απόλλων Πάτρας Αμίντας βάσει του προγράμματος. Επαναλαμβάνω ότι η μοναδική ανακοίνωση επίσημη που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτή της λύσης συνεργασίας με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Και περιμένουμε ανακοίνωση για τον νέο προπονητή εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον κύριο Λευτέρη Χατζικυριακίδη. Και θα δούμε αν θα υπάρξει ανακοίνωση για λύση συνεργασίας με Μπούμπαλο και ερχομό νέου παίχτη, μάλλον για διάρρεια. Αλλά προφανώς αυτά θα τα αποφασίσει ο νέος προπονητής, ο οποίος μπορεί να έρθει και να πει ότι εγώ θα παίζω με τον Μπούμπαλο, μου αρέσει και θα μάθω συστήματα που θα τον τροφοδοτούμε, όπως έγινε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα που έβαλε 30 πόντους. Μπορεί να γίνει και αυτό, τίποτα δεν αποκλείουμε. Συνεχίζουμε παρέα με το Coffee Square στο Ασβεστοχώρι για τους εξαιρετικούς καφέδες. Για ό,τι θέλετε να πιείτε και να φάτε, Δημοκρατίας 4 δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου. Η μπλε κρέπα είναι σπεσιαλιτέ. Οι κρέπες όλων των ειδών είναι σπεσιαλιτέ. Τα τοστ, τα hot dog και μου άνοιξε η όρεξη πάλι. Generals gathered in their masses. Just like witches at black masses. Στο ποδόσφαιρο είχαμε μια, όπως αποδείχθηκε, εύκολη επικράτηση με 0-3, με Ρόβα νούμερο 13 γκολ, με Παπαδόπουλο, με Αθανασίου, με αναδιαστήματα, αν αναλογιστεί κανείς τον κακό αγωνιστικό χώρο και το μικρό γήπεδο, που αυτό το γήπεδο δεν είναι πολύ περίεργο να παίξει ποδόσφαιρο. Είχα παίξει κάποτε και εγώ εκεί, ως αντίπαλος. Είναι δύσκολο γήπεδο. Αλλά ο Ηρακλής χθες έδειξε να ξεπερνά όλα αυτά που ίσως φοβόμασταν. Μας προβλημάτιζαν για την απραξία. Θα μου πεις, αυτό ίσχυε για όλες τις ομάδες. Οι 15 περίπου μέρες διακοπής λόγω των γιορτών. Πώς θα είναι η ομάδα, μήπως είναι, ξέρω εγώ, βαριά ή οτιδήποτε άλλο. Μια χαρά. Καλή ήταν η ομάδα και αρκετά καλή, μπορώ να πω. Και πήρε εύκολα αυτό το τρίποντο με 0-3. Ο Άρης Παλαιοχωρίου που κέρδισε 2-0 τον Κυλκυσιακό. Ο Μακεδονικός το γύρισε στο τέλος με τον Πιερικό 2-1 και ο Αλμοπός από τις ομάδες που είναι ψηλά ήρθε 0-0 στην Νάουσα. Επόμενη αγωνιστική έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας την Κυριακή στις 3 στο Καφτανζόγλιο. Το Παλαιοχώρι πάει στον Εδεσαϊκό, που από όσα είδαμε στον πρώτο γύρο είναι από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία. Ο Ρακλής που δυσκολεύτηκε έφερε 0-0 εκεί στην Έδεσα. Για να δούμε τι θα κάνουν οι Καταράκτες. Καμπανιακός Αλμοπός Αριδέας και τι άλλο έχει. Έχει ρεπό ο Μακεδονικός. Πρέπει να έχει ρεπό. Ναι. Βαθμολογία. Ο Άρης Παλαιοχωρίου 35, ο Ηρακλής 34, ο Μακεδονικός 28, ο Αλμοπός 27. Δεν αποκλείεται εδώ να έχουμε πάλι τον Ηρακλή στην κορυφή, εφόσον με το καλό κερδίσει την ομάδα των Τρικάλων Ημαθίας και στραβοπατήσει ο Άρης Παλαιοχωρίου μέσα στην Έδεσα. People just like more than just...
Είδαμε τον Κοστούλα στο πρώτο του επίσημο, στην πρώτη του επίσημη παρουσία στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ηρακλή να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έδειξε θετικότατα στοιχεία νομίζω και σε κακό αγωνιστικό χώρο. Ο Κοστούλας που είχε ένα ρόλο καθαρό κόφτη μπροστά από τα δύο στόπερ, τον Καραντασιάδη και τον Καστριτσέα, και βοηθώντας τους Αθανασίου και Παναγιωτούδη. Και είδατε από την απόδοση αρκετών μέσων το πόσο καλό κάνει και ο ανταγωνισμός, γιατί πλέον θα μπει και ο Τάι που δεν αποκλείεται την Κυριακή να κάνει ντεμπούτο. Στην επίθεση θα έρθει και ο Μεντί με το καλό. Για το Μεντί να ανοίξουμε παρέτηση και να πούμε ότι ο Ηρακλής πρόσφατα κατέθεσε νέα πολύ βελτιωμένη πρόταση στην ομάδα του Αλμοπού Αριδέας και από ό,τι φαίνεται οι ανακοινώσεις απομένουν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, για να είναι και ο Μεντί ακόμα μια μεταγραφή. Θα υπάρξει και ωραίος έτσι συναγωνισμός μέσα στην ομάδα για να παίζουν οι καλύτεροι. Για παράδειγμα, χθες βρέθηκε στον πάγκο για πρώτη φορά ο Παντελής Αθανασίου, που ξεκινούσε πάντα βασικός. Θα υπάρχουν αυτά. Ο Σάκης Αναστασιάδης θα έχει αυτό το ρόλο ως προπονητής, να επιλέγει τους καλύτερους 11. Και νομίζω ότι ο συναγωνισμός θα κάνει καλό στην ομάδα. Για το ποδόσφαιρο, μια αναφορά νομίζω ότι την αξίζει ο Άγχελ Πεντράθα, ο οποίος μας άφησε, πώς πέρασαν 7 χρόνια, χαμπάρι δεν πήραμε, μας άφησε πριν 7 χρόνια, το 2011, είχε δώσει πολύ μεγάλη μάχη με αυτή την ρημάδα την αρρώστια, 48 ετών, από τους πολύ έτσι, αγαπητούς στον πάγκο του Ηρακλή, ο Ισπανός, να είναι καλά εκεί που είναι. Πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε και στα υπόλοιπα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λόγω του αγώνα βόλεϊ που έτσι φάγαμε και καλά κάναμε, θα το ξαναπώ, το πρώτο μισάωρο, δεν αναφερθήκαμε σε όλα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά αξίζει μιας αναφοράς και για τα γυναικεία τμήματα τώρα στο κλείσιμο. Τα κορίτσια στο μπάσκετ συνεχίζουν και είναι μόνες πρώτες με 21 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης με 20. Η Πηλαία και ο Πασεραϊκός με 19, τα κορίτσια που κέρδισαν εύκολα στο Ιβανόφιο την Ολύμπια Λάρισας με 63-43. Ο Άρης δυσκολεύτηκε 50-48 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σε επόμενη αγωνιστική, Ηρακλής Πασεραϊκός είναι το πρώτο μάτς του δεύτερου γύρου και ώρα για ρεβάνς, γιατί ο Ηρακλής μια ήττα έχει στις γυναίκες στο μπάσκετ στην Α2 στις Σέρες. Την Κυριακή 2 το μεσημέρι γίνεται αυτό το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Τα κορίτσια τα κατάφεραν και στο βόλι που κέρδισαν μέσα στο Τριάδι τον Ατρόμητο με 1-3. Κλείνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, όπου θα μάθουμε τα γαλλικά μας, τα αγγλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, την πληροφορική μας. Βασιλής Όλγας 178 και Φλέμινγκ 13. Σε όποιο από τα δύο να πάτε, θα μάθετε να μιλάτε και γλώσσες και θα γίνετε και καλύτεροι άνθρωποι. Βασίλη μου, ναι. Να είστε καλά, αύριο δεν έχουμε εκπομπή λόγω αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πρώτο Θεό θα τα πούμε με την Τετάρτη εδώ στο ραντεβού μας με την ώρα για μπλε 7 με 8. Δίνουμε σκυτάλι στον εορτάζοντα από χθες Γιάννη Γιαννούλη και χρόνια του πολλά, και στον Σταύρο Κόλκα στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή Ντουέτο. Να είστε καλά, ευχές για όμορφο βράδυ.